ναι, ναι. Ακούσω. Η απαραχάραχτη ιστορική εντυμότητα επιβάλλει να πούμε ότι οι αναφορές του κυρίου Καλόπουλου σε σχέση με την έλλειψη ιστορικών μαρτυριών από τους Αποστόλους, τους πατέρες, τους Αποστολικούς πατέρες, όλους τους μεγάλους πατέρες εκκλησίας μέχρι τον 9ο και 10ο αιώνα είναι αλήθεια. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα μεγάλο ιστορικό κενό που προκαλεί εύλογο προβληματισμό. Μάλιστα. Δεν μπορεί κάτι που δεν το γνωρίζουν οι Απόστολοι, οι Αποστολικοί πατέρες, οι μεγάλοι πατέρες των εκκλησιών όλων των ομολογιών να είναι ασυζητητή αποδεκτό αμέσως. Χωρίς να εννοώ με αυτό ότι δεν αποδέχουμε το φως της Ανάστασης του Χριστού, το ιστορικό γεγονός της Ανάστασης του Χριστού και ίσως η ουσία να πρέπει τελικά να έρθουμε να παλινοστήσουμε στην ουσία του φωτός που πρέπει να ανατέλει και να ανάβει στις καρδιές των ανθρώπων. Και είναι και μια αναγκαιότητα μέσα από αυτό το πρόγραμμα να λεχθεί και να βγει έτσι έντονα προς τα έξω ότι δεν χρειαζόμαστε αυτό που λέχθηκε και χτες, Ανδρέα. Αυτό ήμουν έτοιμος να πω. Δεν χρειαζόμαστε κιόλας θαύματα να πολτοποιήσουν τη λογική μας, να υποχρεώσουν την πίστη μας. Ο Θεός μας καλεί, αν πιστεύουμε στα λόγια του Χριστού, με ελευθερία μας καλεί. Δεν θέλει να μας υποχρεώσει, να μας καταδυναστεύσει, να μας ποδηγετήσει κάτω από, από το κύρος του θαύματος. Απλά, εάν ισχύει αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο σκεπτικισμός. Δεν το ισχυρίζεται μόνο ο σκεπτικισμός. Μόνο. Και όχι μόνο. Το ίδιο το Πατριαρχείο, και όχι μόνο, ίσως είναι ευκαιρία να το πούμε, έτσι σε επιστολή του προς την εφημερίδα Βήμα, 21 Τετάρτου 2006, άρρητο πέπλο του μυστηρίου που καλύπτει μέχρι σήμερα τα σχετικά με την αφή του Αγίου Φωτός, έτσι, εξηγεί ότι αυτά τα πράγματα τα ψάχνουν οι πεινασμένοι για θαύματα και θεολογικά απέδευτοι Ορθόδοξοι πιστοί. Θα δούμε το ρεπορτάζ. Είναι του Γιώργιου Τζέτσι. Έχετε το κείμενο μέσα. Θα το δούμε τώρα. Και πριν το Τζέτσι, προηγήθηκε ο Κωνσταντίνος ο Καλογύρης. Ναι, εάν τώρα. Ναι, τώρα, μισό λεπτό. Κύριε Κυριακού, πριν μας πείτε ή να θέσω κι εγώ το δικό μου ερώτημα. Εκείνο που θα με ενοχλούσε, εάν αποκαλυπτόταν ποτέ ότι όντως είναι αυτό που υπενήσε το σκεπτικισμός και όχι μόνο, είναι ότι χρησιμοποιείται η πίστη των ανθρώπων προς εκμετάλλευση. Δεν φαντάζεστε πόσο. Συγγνώμη, εγώ να εξαιρέσω όμως, γιατί δεν ολοκλήρωσα προηγουμένως, έγινε παρέμβαση. Όταν όλη η υμνολογία της Αναστάσεως είναι πάντα με πλήρωτε φωτός, ουρανός, τε και γη και τα κατακρόνια, μιλά συνέχεια για φως. Πώς ερχόμαστε να πούμε ότι στο παρελθόν δεν είπαμε τίποτε για φως και για φως. Αφού όλη η υμνολογία που η οποία γράφτηκε τους περασμένους αιώνες αναφέρεται διαρκώς στο φως της Αναστάσεως. Είπε ο κ. Πιτσιλίδης ότι δεν εμφανιζόταν αυτό το φως. Μα η υμνολογία μιλά. Άλλο η αόριστη. Θέλω να καταθέσω άλλο. Να τον ακούσουμε. Δεν είναι αόριστη. Όχι, κύριε Ανίδη. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Ύμνους που λένε για φως. Ύμνοι λένε για φως, όχι για αφή. Τελετή αφής φωτός στα Ιεροσόλυμα. Τι σχέση έχει η αναφορά, οποιαδήποτε αναφορά. Το φως της Πεντηκοστής, μορφή πυρήνων γλωσσών, έγινε. Ναι, αλλά δεν υπάρχει τελετή σήμερα που αφής αυτή που μπορεί να ναό. Μπορείτε να με αφήσετε να μιλήσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όταν άρχισα να ψάχνω για το Άγιο Φως, αλήθεια ότι έψαχνα έτσι με πολύ. Πώς να πω, ήθελα να βρω έτσι να αγγίξω λίγο την αλήθεια. Mm-hmm. Η μελέτη μου όμως με οδήγησε σε τρεις εστάσεις. Mm-hmm. Η πρώτη έσταση είναι ότι πουθενά στην ευχή που αναπέμπει ο Πατριάρχης δεν γίνεται λόγος ή άνωθε για φως που κατεβαίνει από τα ψηλά προς τα κάτω. Το δεύτερο είναι ότι ουδέποτε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επήρε επίσημη θέση για αυτό το θέμα. Και το τρίτο που είναι σημαντικό ακόμα είναι ότι πίσω από το Άγιο Φως βρίσκεται ένα ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ των Ελληνοορθόδοξων και των Αρμενίων. Εκείνος ο πόλεμος που συνεχίζεται όσον αφορά το ποιος θα έχει την εποπτεία των Παναγίων προσκυνημάτων. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αλήθεια ότι άρχισαν να μου δημιουργούν μέσα μου αμφιβολίες. Και με πολύ καλή προαίρεση το λέω το πράγμα, άρχισα να αγγίσω. Αλλά σε καμιά περίπτωση όμως, αν είναι το Άγιο Φως ή έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα λιγοστέψει η πίστη μου προς το Θεό, γιατί δεν είναι εκ θαύματος, αλλά είναι τεχνητό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ. Πείτε μας, κύριε Καλόπουλε, παρακαλώ, ο κύριος Γεώργιος Σαντζέζης είναι. Έτσι, θεολόγος. Ναι. Είναι πρωτοπρεσβύτερος της. Μέγας πρωτοπρεσβύτερος, δεν ξέρω τι είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως ναι. Στο Πατριαρχείο Ιεροσολυμών. Ναι.
Όχι. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Όχι, Κωνσταντινούπολος. Κωνσταντινούπολος. Του και... Πατριάρχη δηλαδή, εκπρόσωπο. Μάλιστα. Και ο άνθρωπος έχει πάρει θέση λέγοντας ότι... Θα δούμε το ρεπορτάζ. Απλά ωραία, για να ξέρουμε. Ωραία. Είναι και εξαιρετικό συγγραφέα ο Τέτσι. Και άλλοι θεολόγοι. Θρησκευτικό πρωταγωνισμό ανόμασαν την ανάγκη μας να αποδείξουμε την πίστη μας στην ανάσταση του Χριστού. Έχουμε τις γραφές, έχουμε τους Αποστόλους και μπορούμε να πιστέψουμε σε αυτούς. Θέλουμε μαγικά κόλπα. Πρώτη προσέγγιση. Θα δούμε και τα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Μετά θα ακούσουμε τις κυρίες. Έζησαν κάποια πράγματα. Και μετά έχουμε και άλλα να ακούσουμε. Μάλιστα, κάπου λέχθηκε ότι και ο αείμνηστος Εθνάρχης Μακάριος είχε αναφερθεί στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Το έχετε το απόσπασμα ναι, το δικό μου. Θα το δείξουμε. Ωραία. Ναι. Πάμε να δούμε όμως πρώτα αυτό που είπε ο πρωτοπρεσβύτερος, όπως μας είπατε κύριε Καλόπουλε, του Πατριαρχείου. Γεώργιος Τζέτζης. Μάλιστα, του Πατριαρχείου. Κωνσταντινούπολος. Πάμε να το δούμε. Αν ένα πράγμα είναι απάτη, και αφήστε με να συνεχίσω, συνεχίστε. Θα το δείτε. Σύντομα μπροστά σας θα έρθουν τα στοιχεία εκείνα που θα δείχνουν και σε εσάς. Θα απαντάτε την ερώτηση, είναι θαύμα ή απάτη. Έχω μπροστά μου λοιπόν άρθρο, επιστολή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του Αρχιπρεσβύτερου Γεωργίου Τσέτζη, θρύλος και πραγματικότητα για το Άγιο Φως. Σας διαβάζω αποσπάσματα για να καταλάβετε τι αντιμετωπίζετε. Ο κίνδυνος να πολιτικοποιηθεί μια βασική για την πίστη μας λειτουργική πράξη δίνουν πλέον στην Εκκλησία τη μοναδική ευκαιρία να άρει το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει μέχρι σήμερα τα σχετικά με την αφή του Αγίου Φωτός, διαφωτίζοντας τους πιστούς. Αίωνες τώρα υπάρχει διάχυτη πεποίθηση στον ευσεβή μεν, αλλά θεολογικά και λειτουργικά απέδευτο ορθόδοξο πιστό που ψάχνει για θαύματα προκειμένου να πληρώσει το πνευματικό του κενό, ότι κατά την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός κατέρχεται ουρανόθεν για να ανάψει τη λαμπάδα του Πατριαρχείου. Όπως λοιπόν αναφέρει ο διαπρεπής καθηγητής Κολοκύρης, πρόκειται για ένα θρύλο, ο οποίος καλλιεργήθηκε στους Αγίους Τόπους μετά την εισβολή των Σταυροφόρων και μέσα στα πλαίσια της διαμάχης Ορθοδόξων Λατίνων Αρμενίων που ο καθής διεκδικούσε το Άγιο Φως για τον εαυτό του. Ο Πατριάρχης δεν προσεύχεται για τη διενέργεια θαύματος. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Πατριάρχης ανάβει τη λαμπάδα του από την ακίμητον κανδύλα που βρίσκεται πάνω από τον Πανάγιο Τάφο. Όπως ακριβώς πράττει ο κάθε Πατριάρχης και ο κάθε κληρικός την ημέρα της λαμπρής όταν παίρνει φως Χριστού από την ακίμητη κανδύλα που βρίσκεται υπεράνω του τάφου του Ιησού σε οποιαδήποτε άλλη εκκλησία. Με συγχωρείτε, αυτό είναι έγγραφο του Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό είναι φως στο μυστήριο, θρύλος. Ξαναρωτάω κύριε Καλόπουλε, ένα λεπτό. Κύριε Καλόπουλε, ξαναρωτάω. Παρακαλώ, απαντήστε σε αυτό. Είναι έγγραφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Του αρμοδίου να εκπροσωπήσει το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Τζέτζη.